Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Μετά και την δεύτερη ασυλία με τις νικές μοιρασμένες και στις δύο ομάδες, έχουμε τώρα μπροστά μας ακόμα ένα έπαθλο επικοινωνίας που οι παίκτες έχουν τόσο ανάγκη να κερδίσουν. Θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους σε ένα απαιτητικό στίβο μάχης και οι δύο ομάδες, ώστε να μπορέσουν να το κερδίσουν και να το απολαύσουν. Οι δύο ομάδες είναι στα όρια τους τόσο σωματικά αλλά και ψυχολογικά, κάτι που βλέπουμε καθημερινά στα επεισόδια με τις εντάσεις που κυριαρχούν. Με πρώτο πρόβλημα στην κόκκινη ομάδα η αποβολή του Κατσαούνη που πραγματικά αποτελεί μεγάλη απώλεια. Πάμε να δούμε ποια ομάδα θα κερδίσει το έπαθλο επικοινωνίας της εβδομάδας. Οι πρώτες πληροφορίες που ακούγονται και αναφέρουν σαν πιθανή ομάδα να κερδίσει το έπαθλο είναι η μπλε ομάδα. Η μπλε ομάδα λοιπόν θα κερδίσει το έπαθλο επικοινωνίας και θα έρθουν σε επαφή με δικά τους άτομα, με την κόκκινη ομάδα να γυρνά στην παραλία με άδεια χέρια. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.